Κυρία Υπουργέ, εμείς δεν μηδενίζουμε τίποτα. Εσείς διατηρείτε όλα τα μνημονιακά μέτρα και των προηγούμενων κυβερνήσεων και τώρα, με αποτέλεσμα πραγματικά οι εργαζόμενοι να ζουν την εργασιακή ζούγκλα σήμερα το 2019. Είπατε για τις υπερορίες. Πέστε μου, αλλάξατε τίποτα από αυτή την ανατροπή που έγινε για το θέμα των υπερορίων, όπου μειώθηκε η αποζημίωση κατακόρυφα? Δεν το αλλάξατε. Το διατηρείτε όπως είναι, με αποτέλεσμα να ωφελείται ο εργοδότης από τη μειωμένη αποζημίωση που καταβάλει στον εργαζόμενο. Ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο, για το θέμα της επίσης εργασίας, το θέμα της πράξης επιβολής, της ΑΠΔΕΛΤΑ. Εσείς ήρθατε και νομοθετήσατε της ΑΠΔΕΛΤΑ, ότι αν δεν καταθέσει ΑΠΔΕΛΤΑ ο εργοδότης, δεν παίρνουν τα ένσημα, δεν ασφαλίζονται οι εργαζόμενοι. Μέχρι τώρα δεν ήταν κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα το ΙΚΑ βεβαίωνε την εργασία των εργαζομένων και κατέβαλε, πώς λένε, έκανε πράξη επιβολής στον εργοδότη και ο εργαζόμενος ήταν ασφαλισμένος. Βεβαίως και υπήρχε η περίοδος όπου μπορούσε να κάνει ένσταση ο εργοδότης. Ωστόσο όμως, κύριε Υπουργέ, αυτό το θέμα με τον Ζούρα δεν είναι τωρινό. Έχουμε τώρα εδώ και 2 χρόνια οι εργαζόμενοι παλεύουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, με τραμπούκους, με ανθρώπους της εργοδοσίας που πάνε με τα όπλα και τους εκβιάζουν, με κατάσταση δηλαδή ζούγκλας μέσα στους χώρους δουλειάς. Σας έχουν καταγγείλει, κυρία Υπουργέ, ότι δεν τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Οι ελάχιστοι όροι δεν τηρούνται. Έχουν πάει στα νοσοκομεία εργαζόμενοι, έχουν μείνει ανάπηροι. Κι όμως εδώ συνεχίζεται αυτή η κόλαση. Είναι απλήρωτη. Τόσους μήνες, 9 μήνες, πώς μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να καλύψουν τις ανάγκες των οικογενειών τους? Βεβαίως οι συναντήσεις ήταν πολλές. Και με τον Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, και με το ΣΕΠΕ, και με τον Γενικό Γραμματέα της Προστασίας του Πολίτη, για να μπορεί πράγματι να παρέμβει σε αυτή την τραπούκικη, στη μαφιόζικη τακτική του εργοδότη απέναντι στους εργαζόμενους. Και βεβαίως, πάνω απ' όλα, εσείς δεν έχετε κάνει καμία παρέμβαση όσον αφορά τη στάση του απέναντι στη διοίκηση του σωματείου, που λέτε ότι εσείς προστατεύετε τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό δηλαδή? Πώς προστατεύονται αυτά τα μέλη της διοίκησης που γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι εκλεγμένοι και μετανάστες εργαζόμενοι? Και όμως αυτό αξιοποιεί ο εργοδότης και τους έχει λοιπόν με μεγαλύτερη διάκριση, ενώ πληρώνει τους υπόλοιπους εργαζόμενους, αυτούς δεν τους πληρώνει. Πώς λοιπόν εσείς αξιοποιείτε όλα τα εργαλεία που έχετε στα χέρια σας για να μπορέσετε πράγματι εδώ να επιβάλλετε, με βάση και αυτόν τον νόμο που έχει ακόμα απομείνει, το 1264, να επιβάλλετε, αν θέλετε, στον κύριο αυτόν ή στον οποιοδήποτε άλλο παραβιάζει αυτές τις ελάχιστες συνδικαλιστικές ελευθερίες, να μπορεί να συμμορφωθεί τουλάχιστον με αυτά που έχουν απομείνει ακόμη. Κυρία Υπουργέ, επειδή είπαμε ότι εδώ είναι οι εργαζόμενοι και ακούν. Εντάξει, το θέμα της επίσης εργασίας που είναι τόσο καιρό οι ίδιοι εργαζόμενοι, εσείς οι ίδιοι αναγνωρίζετε μόνο 5 μήνες ασφαλιστική κάλυψη για την επίσχεση. Παρόλα που ο συνήγορος του πολίτη με μια ολόκληρη μελέτη σας εγκαλεί ότι αυτό που κάνετε είναι πέρα και έξω από όλο το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει μέχρι σήμερα και ότι θα πρέπει να καλύψετε όλη την περίοδο της επίσχυσης ασφαλιστικά. Εσείς όμως αυτό πάλι δεν το αποδέχεστε. Πάλι το έχετε απορρίψει. Απορρίψατε έναν θεσμό τον οποίο υπερασπίζεστε, τον οποίο λέτε ότι είναι πολύ καλός, σας υποδεικνύει κάτι και εσείς λοιπόν, για να μπορεί να διασφαλίσετε δικαιώματα των εργοδοτών, δεν κάνετε αποδεκτό αυτό το πόρισμα της προστασίας του συνηγόρου του πολίτη. Και λέμε λοιπόν ότι με βάση αυτά εμείς δεν μηδενίζουμε. Εμείς θέλουμε να λυθούν προβλήματα των εργαζομένων. Και αυτό κάνουμε εδώ. Αυτό σας καλούμε να κάνετε. Να λύσετε τα προβλήματα. Μπορείτε? Και δεν μπορείτε και δεν θέλετε. Αυτή είναι η άποψή μας και αυτό λέμε να το ακούσουν και οι εργαζόμενοι.